Όχι η τρίτη αλλά η έκτη φορά ήταν η φαρμακερή για ένα ζευγάρι νεαρών διαρρηκτών στο Ρέθυμνο. Ένας άντρας 26 ετών από την Αλβανία και μια κοπέλα 21 ετών από το Ρέθυμνο συνελήφθησαν χθες από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας με την αυτόφορη διαδικασία για μια κλοπή που είχε διαπραχθεί στις 16 Ιανουαρίου σε κατάστημα μιας γυναίκας 51 ετών σε κεντρικό δρόμο του Ρεθύμνου. Θεωρώ ότι χρειαζόμαστε περισσότερη αστυνόμευση, ειδικά κοντά στον πολίτη, στους δρόμους, στα μαγαζιά και στις απομακρυσμένες περιοχές. Πιστεύω είναι εντάξει, δεν χρειάζομαι παραπάνω. Νομίζω ότι είμαστε εντάξει, ξέρω εγώ. Πάντα κάτι παραπάνω καλό κάνει, πιστεύω. Στην κατοχή τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ένα διαρρηκτικό εργαλείο και ένα μαχαίρι, ενώ σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε από τους αστυνομικούς βρέθηκε και κατασχέθηκε ένας φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής, τον οποίο και είχαν κλέψει από την επιχειρηματία. Η γυναίκα αναγνώρισε τον υπολογιστή της, ο οποίος και της επιστράφηκε. Μένω, ας πούμε, σε ένα χωριό έξω από το Ρέθυμνο. Έχω 4 σκυλιά μέσα, προβολής, κάμερες κτλ. Για να τι, εντάξει, το σπίτι μένει μόνο του. Δεν ξέρω, εγώ θεωρώ ότι αν λειτουργεί σε κάθε χώρα το σύστημα σωστά, θα μπορούσε να είναι και εδώ πέρα έτσι, αλλά δεν νομίζω ότι είναι έτσι. Σύμφωνα με την προανάκριση της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ρεθύμνου, προέκυψε ότι ο άντρας 26 ετών από την Αλβανία και η κοπέλα 21 ετών από το Ρέθυμνο είχαν διαπράξει 5 απόπειρες κλοπών, διαρρήξεων σε καταστήματα της πόλης του Ρεθύμνου, προξενώντας παράλληλα φθορές σε αυτά κατά το χρονικό διάστημα από την 16η έως την 19η Ιανουαρίου 2015. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα Ρεθύμνου. Τώρα τελευταία, ναι, μπορώ να πω, τώρα τον τελευταίο καιρό, εν συγκρίση με παλιότερα, νιώθω πιο ασφαλής τώρα. Πιστεύω ότι πρέπει να βγουν λίγο από τα γραφεία τους και να αξιοποιηθούν κάπου αλλού. Τα μικρά εγκλήματα δεν νομίζω ότι είναι το πρόβλημά μας. Τα μεγάλα εγκλήματα είναι το πρόβλημά μας.